Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η συζήτηση κινήθηκε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί πολύ απλά όλοι μας, ανεξάρτητα από ποια οπτική γωνία βλέπουμε το θέμα, είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για τον τόπο μας και γενικά για όλο τον κόσμο η διαχείριση του υδάτινου πόρου. Ακούστηκαν πολλά. Οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις πριν κάνω τοποθέτησή μου. Όσον αφορά τον καστό που δεν απαντήθηκε ή απαντήθηκε εν μέρη, το πρόβλημα του καστού δεν είναι η επιδιόρθωση κάποιων βλαβών. Είναι πολύ μεγαλύτερο και γι' αυτό ακριβώς το λόγο την Πέμπτη θα μπει ένα συνεργείο από 3 υδραυλικούς, συν επίσης και τη χρήση χειριστή μηχανήματος τσάπα μαζί με το μηχάνημα για τουλάχιστον 4 με 5 ίσως και μια εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στο 15 Αύγουστο θα ήταν λάθος να προβαίναμε σε αναγκαστικές διακοπές νερού. Έγινε όμως μια παρέμβαση που είχε γίνει, που επιδιορθώθηκε μια παρέμβαση στον αγωγό από τη μεριά του Καλάμου και τουλάχιστον το μισό χωριό του Καστού επανήλθε η υδροδότησή του. Ιανουάριο του 20. Τηλεμετρία προς τη διαχειριστική αρχή προκειμένου να αποφανθεί η μελέτη του 2013 τι χρειάζεται για να οριμάσει και να υποβάλει έτοιμα η δημοτική αρχή. Είναι σε εξέλιξη. 13 του 20, στη διάθεση του καθενός αυτά, ετοίμασα ένα έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή με κοινοποίηση στους κυρίους Δήμαρχο Αρταίων, Δήμαρχο Πρέβεζας, Δήμαρχο Ζηρού, Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας, με αίτημα, αφού γίνεται περιγραφή του προβλήματος, όπου παρακαλούσα για συνάντηση εργασίας στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή, παρουσία προφανώς όλων των δημάρχων, για το θέμα του Αγίου Γεωργίου. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν το επέτρεψε. Παρ' όλα αυτά γνωρίζετε ότι τον Ιούλιο μήνα είχα συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Καραγιάννη και με τον Υφυπουργό τον κύριο Κεφαλογιάννη, αλλά κατά κύριο λόγο με τον Γενικό Γραμματέα, όπου τέθηκε το ζήτημα, ενημερώνω το Σώμα ότι έχουν εγκριθεί οι μελέτες, οι οριστικές και τα τεύχη δημοπράτησης. Εκείνο το οποίο όμως δεν είναι διασφαλισμένο αυτή τη στιγμή είναι η χρηματοδότηση. Ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πήγες και να ασκήσουμε είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Έχει ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, το σύνολο των μελετών. Αυτό για να ξέρουμε όλοι μας και πού βρισκόμαστε και το τι ενέργειες έχουμε κάνει. Γιατί θεωρούμε, πολύ σωστά τέθηκε από αρκετούς συναδέλφους, ότι το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στη Λευκάδα είναι τρισδιάστατο, τρισυπόστατο. Το εισερχόμενο νερό από τον Άγιο Γιώργη, μέσω αυτού του αγωγού, να ενημερώσω ότι με την αποκατάσταση, με την δημοπράτηση και την υλοποίηση της σύνδεσης ακτίου Αγίου Νικολάου, θα αντικατασταθεί το τμήμα αυτό του αγωγού του δικού μας. Ένα μικρό υποσύνολο του μεγάλου αγωγού από τον Άγιο Γιώργη. Άρα λοιπόν, το ένα είναι όντως το εισερχόμενο νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Το δεύτερο είναι η αξιοποίηση, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου που έχουμε στην Νότια Λευκάδα κατά κύριο λόγο. Ρωτάω εγώ τώρα. Υπήρχε η μελέτη για την άρδευση. Αν δεν μπορούσε, αν δεν άνοιγε ένα παραθυράκι για την χρήση αυτού του νερού και για την ίδρευση. Πώς να το σχεδιάσουμε αυτό. Πριν από 10 μέρες βγήκε η πρόσκληση τέλος Ιουλίου, όπου αμέσως εντοπίσαμε την πιθανή δυνατότητα και είμαστε σε συνεχής επικοινωνία με το Υπουργείο για την μερική μετατροπή της εγκεκριμένης μελέτης που σας είπα που υπάρχει από το 2013 και με περιβαλλοντική αδειοδότηση
με την κατασκευή και δηληστηρίου για την μερική μετατροπή σε πόσιμο ύδατος, για πόσιμο είδο. Και τρίτον, προφανώς, είναι η διαχείριση μιας χαοτικής κατάστασης και απευθύνομαι στο συνδυασμό του κυρίου Δρακονταϊδή. Κύριε Δρακονταϊδή, εγώ δεν είπα ποτέ για το θέμα του νερού ότι παραλάβαμε χάος. Είπα ότι ακόμη και τώρα η κατάσταση στο νερό, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι χαοτική. Και εμέσως πλην σαφώς όλοι σας τις τοποθετήσεις σας το παραδεχτήκατε. Με τον Α, με τον Β τρόπο. Δεν είχε λοιπόν η έννοια της χαοτικής κατάστασης στο νερό την έννοια το ότι παραλάβαμε χάος για να ρίξουμε το φταίξιμο σε εσάς. Πάνω από 10 φορές έχω μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και για την προσπάθεια που έγινε από τη μεριά του αρμόδιου αντιδημάρχου. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι? Γιατί λοιπόν μπαίνετε σε θέση άμυνας ότι εμείς ρίχνουμε το φταίξιμο για να αποποιηθούμε τις ευθύνες μας κλπ. Κλπ. Αδικείτε τους εαυτούς σας με αυτά. Όσον αφορά το θέμα των σκουπιδιών, δεν θα το ξαναπιάσω. Ας έρθουμε όμως 1η Σεπτέμβρη του 19 για να δούμε εκεί τι παραλάβαμε. Κλείνει η παρένθεση. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το Τμήμα Ίδρυυσης και ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος έχουν πέσει επάνω κατά πάνω, γιατί με τη δυνατότητα και με την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας για την αναβάθμιση των υποδομών, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται αναβάθμιση υποδομές. Προφανώς, κύριε Σολδάτε, από τα πρώτα πράγματα που παραδόθηκαν ήταν η μελέτη αυτή. Εγώ σαν καραβοκίνη το ήξερα, αλλά ήταν προφανώς ένα πλήθος μελετητών. Συγγνώμη. Και πάνω σε αυτή βασιζόμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε την πρόταση για την αντικατάσταση δικτύων, για την κατασκευή εξωτερικών δικτύων και ό,τι άλλο, προφανώς συστήματα τηλεμετρίας, είτε μικρής είτε μεγάλης, προφανώς καλύτερου κεντρικού μετρητικού συστήματος και όχι μόνο. Αυτό ακριβώς γίνεται τώρα. Γιατί τώρα έχουμε τη δυνατότητα μπροστά μας και θα κρυθούμε από αυτό, αν θα ετοιμαστούμε έγκαιρα και να εντάξουμε μια σειρά έργων που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές μας. Πριν προλάβω να πω ότι θα απευθυνθώ σε οποιονδήποτε έχει την τεχνογνωσία για να μας δώσει τα φώτα του, άκουσα από αρκετούς αφορισμούς. Ξεπουλήματα, έχετε συνηθίσει να κάνετε ξεπουλήματα στα σκουπίδια, στα λιμάνια και εγώ δεν ξέρω πού. Από πού προκύπτουν αυτά, κύριε? Από πού προκύπτουνε? Προφανώς και θα απευθυνθούμε στην ΕΙΔΑΠ και προφανώς θα ζητήσουμε την τεχνογνωσία της. Προφανώς θα ζητήσουμε και την άποψή της. Και προφανώς θα συζητηθούν όλα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί έχουμε τη μεγάλη τεχνογνωσία, η υπηρεσία ίδρυυσης, με όλο αυτό το φόρτο που έχει επί καθημερινής βάσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον όποιο τρόπο ανταποκρίνεται. Να έχει και την γνώση και το καθαρό μυαλό να μας προτείνει και κάτι διαφορετικό προς την ολιστική διαχείριση. Είναι κακό αυτό, είναι μεμπτό αυτό? Προφανώς λοιπόν ναι, σας λέω ότι θα απευθυνθούμε και στην ΕΙΔΑΠ για την τεχνογνωσία της. Και αν κρίνει η Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά ότι θα είναι για το συμφέρον του λευκαδίτικου λαού, θα το φέρω και σαν πρόταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τη συζήτηση και το πόρισμα το οποίο θα αντιζητηθεί, προφανώς και θα ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιες προσπάθειες που έγιναν για να ρηχτούν ευθύνες στη Δημοτική Αρχή ότι οι Λευκαδίτες είναι κακοπληρωτές και υδροκλέφτες κλπ. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι η εντολή η οποία έχω δώσει ότι δεν θέλω ούτε καν να με ενημερώνουν όποιος και αν είναι αυτός όταν θα εντοπιστεί παράνομη σύνδεση. Το πόσες θα είναι οι παράνομες συνδέσεις θα το δούμε. Πάντως σίγουρα είναι τετραψήφιο νούμερο. Και αυτό το δηλώνω με κατηγορηματικά. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Άκουσα κάτι ποσοστά στον τουρισμό, 25%, 75% κάτω, το 1 τρίτο. Κάντε λάθος κύριε. Κάντε λάθος, και ένας σημαντικός δείκτης που μπορώ να μετρήσω και το ζητάω κάθε μέρα είναι τα απορρίμματα τα οποία συλλέγουμε. Και τα συγκρίνουμε με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Θα σας πω λοιπόν ότι την περίοδο αιχμής πριν από 5 μέρες ήταν στο 75-80%. Προφανώς και τον Ιούλιο δεν ήταν σε αυτά τα ποσοστά, αλλά ο Αύγουστος κινείται κάπου εκεί. Σύνδεσμος σύνδρευσης. Όπως και στο πνευματικό κέντρο, έτσι και στον σύνδεσμο προχωρήσαμε στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ακριβώς γιατί θέλουμε να το διακρίνουμε. Γιατί θέλουμε να το ξεχωρίσουμε. Γιατί όντως προφανώς είναι ένα νομικό πρόσωπο που πρέπει να έχει διαφορετική υπόσταση. Και γι' αυτό ακριβώς και ο πρόεδρος, ασχέτως αν στην παρούσα συγκυρία είναι και αντιδήμαρχος σύνδρευσης, κινήθηκε στο να βρει και ξεχωριστά γραφεία, να βγει εκτός Δήμου. Τα ξεχνάμε αυτά όλα. Δεν πειράζει. Κύριε Βεργιώτη, όταν ένας δήμαρχος καλείται, αισθάνεται την ανάγκη, και λέω καλείται, αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη, προφανώς δεν αποποιείται των όποιων ευθυνών του. Αναλαμβάνει τις ευθύνες, κύριε Βεργιώτη. Είτε του αναλογούν, είτε δεν του αναλογούν τις ευθύνες. Και η μεγάλη ευθύνη είναι χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεται η κατάσταση. Και αυτή είναι η δέσμευσή μου απέναντι στον κόσμο. Προφανώς, όχι κινούμενος μονομερός, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα για κάτι τα οποία που ειλικρινά δεν τα κατάλαβα σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή που πήρα εγώ τις όποιες αποφάσεις για να, την ομάδα διοίκησης κλπ. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Κανέναν. Οι όποιες αποφάσεις και οι όποιες πολιτικές επιλογές, αυτές είναι που κρίνονται, κύριε Κώστα Γλυγόρη, αν με ακούς. Και προφανώς θα κρυθούμε και εμείς για τις αποφάσεις αυτές. Προς τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Διγενή. Αγαπητέ Γιάννη, ειλικρινά μπερδεύτηκα λίγο με την τοποθέτησή σου. Προφανώς και συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι δεν είναι να γίνονται έργα, αλλά να γίνονται έργα μελετημένα, σωστά, να έχει γίνει κατάλληλη επίβλεψη, να είναι λειτουργικά και να είναι για το συμφέρον του κόσμου. Αλλά από την άλλη τη μεριά, εσύ μάλλον είπες, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο που ανέλαβες και εσύ τα καθήκοντά σου ήταν 5 μέρες λειτουργίας και τώρα δουλεύεις το 70-80%. Είναι κάτι. Είναι μια πρόοδος. Εσύ ο ίδιος έχεις πει ότι βρήκες μια αντλία και τώρα έχουμε 4 αντλίες. Είναι αυτό που πρέπει να είναι. Είναι μια βελτίωση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε, έτσι. Κάποιες φορές με επιτυχία, θα πω κάποιες φορές χωρίς επιτυχία, αλλά είμαστε μέσα στη μάχη. Για τη Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευσης Αποχέτευσης, γιατί εγώ εξετάζω όλα τα ενδεχόμενα, σας είπα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και το όποιο πόρισμα για να δούμε τι συμφέρει τον κόσμο της Λευκάδας. Και αυτό δεν θα αφήσω κανέναν να το μονοπολίσει ή να το οικειοποιηθεί. Όλοι μας εδώ είμαστε για να κοιτάξουμε το καλό της Λευκάδας. Και το ξέρω αυτό που λέω. Κλείνοντας, γιατί πάει και η υποχρέωση, τέλος πάντων. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ευχαριστώ το σώμα στο σύνολό του για την πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συζήτηση. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε το αλάθητο. Ακούμε και το έχουμε αποδείξει αυτό ότι ακούμε, ειδικά όταν υπάρχει μια καλή προδιάθεση, που νομίζω ότι σήμερα υπήρξε από το σύνολο των ομιλητών, των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν υπήρχε, και το ξεκαθαρίζω, καμία μα καμία πρόθεση να ρηχθούν οι όποιες ευθύνες στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να αποποιηθούμε των ευθυνών μας. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα η διαχείριση του νερού και όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί ότι τέτοιο καλοκαίρι η Λευκάδα δεν θα ξαναπεράσει, έτσι ακριβώς λοιπόν δεσμευόμαστε ως Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά κύρια στον κόσμο ότι τέτοιο καλοκαίρι στην ίδρυυση δεν θα ξαναπεράσει η Λευκάδα. Θα βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο.
Και κάτι τελευταίο για να μην το ξεχάσω, είναι εντελώς λάθος και σκοπεύουμε και το έχουμε αντιληφθεί και με την επιλογή της προϊσταμένης, της κυρίας Παπαρίζου, που έπεσε με το καλημέρα μέσα στη μάχη, μπορεί να έπεσε, μέσα στη μάχη, να μπήκε μέσα στη μάχη λίγο καθυστερημένα, αλλά όντως αυτό είναι ένα μήνυμα ότι πλέον η υπηρεσία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύνολο της καθημερινότητας που θα εισηγείται τις αποφάσεις και όχι το πόσο καλός είναι ο Χ, ο Ψ, ο Ζ αντιδήμαρχος. Είναι λάθος και αυτό θα το αλλάξουμε. Και με την επιλογή τη συγκεκριμένη και με την υποστήριξη που την χάνει και που θα τύχει και στο εγγύς μέλλον, αυτό ακριβώς είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε. Και όχι να χρειαζόταν ο Κώστας ο Σέρβος από το πρωί από τις 5 η ώρα μέχρι τις 3 η ώρα το άλλο βράδυ, ή ο Πραξιτέλης ο Σούμπιας πριν από 5 χρόνια, ή τώρα Γιάννης ο Λιβιτσάνος. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η υπηρεσία ίδρυυσης να μην εξαρτάται από το ποιος είναι αντιδήμαρχος, καλός, λιγότερος καλός, οτιδήποτε, και η πολιτική ηγεσία και το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Σας ευχαριστώ όλους.